Εδώ είμαστε. Πήρα και τη Σωλήνα μαζί μου, την Πιπυρό, για να δείχνουμε ότι ίσως πρωτοπορούμε, είμαστε η πρώτη εγκατάσταση καλοριφέρ στο νομό Αττικής με Πιπυρό Σωλήνα, χρώματος λευκού κιόλας, και όχι με χαλκό όπως γίνεται συνήθως. Κάναμε το πρώτο άναμα, μου έριξες δύο ξύλα, τι είναι αυτά, ελιά. Κατευθείαν το οργανάκι μας εδώ πέρα καρφώθηκε σταθερά στους 60 φεύγα. Έτσι. Είναι το πρώτο άναμα που λέω συνήθως και με τη σόμπα μας, γιατί για κανένα τέταρτο μας έβγαζε ντουμάνια εδώ πέρα. Ελέγξαμε την καμινάδα μας αν έχουμε ελκυσμό. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έτσι, φίλε. Ναι, ναι. Γιατί επενδύσαμε στην καμινάδα. Δεν πάει να βάλεις το καλύτερο λεβιτάκι, όπως είπα από την αρχή. Αν δεν έχει σωστή καμινάδα, πάρτο και πέτατο. Οπότε ο φίλος μου προτίμησες να πάρεις μια οικονομική σομπούλα. Βέβαια. Η οποία η καμινάδα υπόψη σου στήχησε περισσότερα λεφτά από τη σόμπα. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί μην γυρίσει ο άλλος και πει το τζιγκούνι ή το. Όχι, φιλαράκι. Σε συνεννόηση οι δυο μας είπαμε ή θα πάρουμε μια σόμπα των 5-6 κατοστάρικα, 8.000, 2.000, που λέει ο λόγος, ή θα ρίξουμε το βάρος μας στην καμινάδα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι και να βάλεις εδώ, αδερφέ, θα πάρεις το 100%. Και θα πάρω κι άλλες κι άλλη μια σόμπα, μα μου χαλάς. Μπράβο. Στα λεφτά που είναι. Γεροί να είμαστε και στα 10 χρόνια. Μπράβο. Το χειρότερο που μπορεί να πάθει είναι να τρυπείς. Ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Όπως έχουμε πει αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ και με φιλοξενεί στο σπιτάκι σου και κοιμόμαστε σχεδόν αγκαλίτσα. Σχεδόν. Σχεδόν. Έχουμε πει ότι ένας λέβητας, ο οποίος είναι κατώτερης ποιότητας, ας πούμε, από έναν άλλο λέβητα, θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Ναι. Θέλει μεγάλο δοχείο διαστολής, θέλει αυτόματο πληρώσεις βαρέως τύπου, θέλει τις βαλβιδούλες του, θέλει τα μεσαία του, τα μέα του, έτσι. Το δοχείο διαστολής, εδώ έχουμε ένα δοχείο διαστολής, παιδιά, σε μια σομπούλα πρίτη που βγάζει 28.000 καβεά και καρφώσαμε ένα δοχείο διαστολής 50 λίτρα. Δεν είναι υπερβολή. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω, όπως συζητάμε όλο αυτό το διάστημα με το φίλο μου τον Σάκη, συζητούσαμε για διατομές σε σωλήνες. Κοίταξε, εδώ έγινε μια ομορφιά, παιδιά, εδώ δες τώρα. Όλο αυτό, εκεί να μην τα κοιτάτε τις ταινίες, είναι για να μην μπερδεύουμε εγώ και ο Γιάννης εισαγωγή επιστροφή. Έτσι, ανεβήκαμε από εδώ, ήρθαμε εδώ, δώσαμε μεγάλο βάρος στη διατομή της σωλήνας και επέμενες κι εσύ όταν σου εξήγησα κανένα δυο πραγματάκια και με σπερίσεψε σωλήνα Φ32. Λες, μάστορα, κοπάνα ό,τι σωλήνα Φ32 έχεις, μη σε πάρει και σε σηκώσει. Γιατί έχει κάτι χέρια. Δείξε το χέρι. Δείξε το χέρι. Εδώ δες, αυτά δεν είναι χέρια, αυτά είναι κουπιά. Μη σου στρώσω καμία, λέει. Και με έβαλε το τρολοκομείο και όλη την κεντρική τη σωλήνα τη βάλαμε Φ32, κατεβήκαμε σε Φ25 και καταλήξαμε σε Φ20. Πού θέλω να καταλήξω. Όταν σε μια σόμπα ή σε ένα λέβητα ξυλολέβητα, πάμε ένα τικ πάνω στη διατομή. Ναι. Όταν έχουμε λέβητα πετρελαίου, πάμε εκεί που λέει τα στάνταρ. Όταν έχουμε ένα λέβητα αερίου, γιατί π.χ. ο λέβητας αερίου επιτύχιος με βγάζει 3/4 παροχή, εκεί προσέχουμε τις διατομές μας να είναι οριακά η διατομή που θέλουμε. Τελειώνει και αυτό. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, φίλο μου Σάκη, και το έχουμε συζητήσει, γιατί διαβάσαμε τα προσπέκτους στα manual του της Πρίτη, γιατί το έχει και στα ελληνικά. Ναι. Διαβάσαμε και έλεγε ο κατασκευαστής ότι κανονικά θέλει δοχείο διαστολής ανοιχτό. Ναι. Ωραία. Το δοχείο διαστολής είναι μια, για μένα το λέω για πολλωστή φορά, είναι μια ξεπερασμένη τεχνολογία. Πλέον δεν υφίσταται από τη στιγμή που η τεχνολογία με έχει δώσει ένα σωρό καλαμπαλίκια, ανταβούλια να βάλω πάνω στη σόμπα μου. Ο κατασκευαστής το λέει περισσότερο για να προστατεύσει τη σόμπα του και όχι για μένα και για σένα. Για να κάνω τώρα ένα δοχείο διαστολής, όπως εξήγησα, έπρεπε να τραβηχτούν έξτρα σωλήνες, να πάει το δοχείο ψηλά, να πετύχουμε μανομετρικό. Κάτι που εμείς οι πιο νέοι υδραυλικοί, ας το πούμε, δεν το κατέχουμε τόσο το άθλημα. Ναι, μεν ξέρω στη θεωρία πώς λειτουργεί ένα δοχείο διαστολής, αλλά φυσικά και το δοχείο διαστολής το ανοιχτό δεν έχει σιγουριά. Σε ένα κρύο, σε μια παγωνιά, μπορεί να με κολλήσει το φλωτέρ, να μείνει χωρίς νερό. Εδώ τα έχω όλα ελεγχόμενα. Εδώ, φίλε, με μια ματιά ελέγχεις την πίεση, όπως εξήγησα, από τον αυτόματο πληρώσεως.
Εδώ βάλαμε το θερμοϊψόμετρό μας που μας λέει πίεση νερού μετά τον κυκλοφορητή και θερμοκρασία νερού. Όλα είναι ελεγχόμενα. Τρελά ρακόρ παντού. Αυτόματο κυκλοφορητή στα επιστρεφόμενα για να προστατέψουμε. Και όπως είπα, κάτι βασικό, όταν για κάποιο λόγο κοπεί το ρεύμα, δεν θέλω να κάνεις τίποτα. Αυτά που ακούω, βγάλε ξύλα, βγάλε φωτιές, όχι. Το μόνο που θέλω είναι να μου κλείσεις εκεί χαμηλά τον αέρα το και το κλαπεδάκι μου, απλά να μου, να μου κλείσει τη θερμοκρασία. Να πέσει φωτιά. Τίποτα άλλο δεν θέλω να κάνεις. Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Είναι δοκιμασμένα αυτά τα κόλπα. Παίζει μεγάλο ρόλο, παιδιά, το πού θα μπει ο αυτόματος πληρώσεως. Ο αυτόματος πληρώσεως, όπως είναι εδώ, έρχεται, μπαίνει εδώ πίσω και μου ταΐζει εκεί πέρα την σομπούλα μου. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Είναι το, από τα πρώτα εξαρτήματα, από εκεί μεριά είναι το βανάκι κένωσης και από εδώ μεριά μου είναι ο αυτόματος πληρώσεως. Γιατί αυτό? Όταν θα μου σκάσει η βαλβίδα ασφαλείας, θέλω ευθύς αμέσως ο αυτόματος πληρώσεως να μου συμπληρώσει κρύο νερό, να μου ρίξει γρήγορα τη θερμοκρασία, ναι, του λέβητα, γρήγορα όμως, τι εννοώ, βγάζοντας λιγότερα λίτρα νερό. Γιατί ακόμα και αυτό το λίγο νερό που θα... Μη μιλάτε πάνω στο χέρι. Και αυτό το λίγο νερό που θα φύγει, σημαίνει ότι θα έρθει καινούριο φρέσκο νερό από το δίκτυο και που σημαίνει παγωμένο. Όχι μόνο παγωμένο, έχει άλατα μέσα και ναι, οξυγόνο. Δηλαδή σε ένα κλειστό κύκλωμα καλοριφέρ, γενικά σε ένα κύκλωμα δεν είναι καλό να μπαίνει συνέχεια νερό. Ναι. Κάτι που το παθαίνουμε στο ανοιχτό δοχείο. Έπειτα το ανοιχτό δοχείο, όπως έχω πει και άλλες φορές, σε μία εγκατάσταση έχω απώλεια σε απόδοση μέχρι και 40%. Θέλουμε, το πιστεύουμε, θέλουμε, δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή η σόμπα μου είναι εδώ, έχω βάλει το δοχείο διαστολής. Για να πιάσω το 08-09, ένα μπαρ πίεση εδώ, πρέπει το δοχείο να το σηκώσω 10 ολόκληρα μέτρα ψηλά με την ανάλογη διατομή σωλήνας. Δηλαδή δεν είναι αστεία πράγματα. Βλέπω κάποιους που με βάζουν τη σόμπα εδώ και το δοχείο διαστολής μου το βάζετε εκεί πέρα στα 3 μέτρα. Αυτά είναι παραμύθι φούρναρι για μένα. Στα 3 μέτρα δοχείο διαστολής εκεί πάνω, η σόμπα μου δηλαδή υψομετρική διαφορά 2 μέτρα είναι 0,2-0,3 μπαρ πίεση. Αυτό σημαίνει ότι το νερό μου μέσα δουλεύει χλιαρά και άμα κάτσω και εξηγήσω ακριβώς πώς δουλεύει το ανοιχτό δοχείο διαστολής, δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει σε αυτό. Σε αυτό το δίκτυο που κάναμε, που πάμε και από πάνω, έτσι. Είναι πολύ βασικό. Το ανοιχτό δοχείο διαστολής, ναι, μου το προτείνει ο κατασκευαστής για να φυλάξει τον κόλο του περισσότερο. Εγώ δοχείο διαστολής έχω καταργήσει πολλά, αλλά δεν έχω φτιάξει κανένα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους καινούριους αυτόματους πληρώσεως, στα δοχεία διαστολής, στις θερμοδιαφορικές βαλβίδες. Οπότε δοκιμασμένα στο σπίτι μου καταρχήν, που έχω μια μανούλα τώρα η οποία είναι 86 χρονών, δεν μπορώ τώρα να τη λέω τη γυναίκα μόλις κοπεί το ρεύμα βγάλει τα ξύλα μου. Αυτά είναι αστεία πράγματα, ας πούμε. Ναι, και ξαναλέω, είπαμε και για UPS, για μπαταρίες και αυτά τα έχουμε δει τα έργα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θέλουμε κάτι σίγουρο, σταθερό και μόνιμο. Προηγουμένως με ήρθε η ειδοποίηση στο κινητό ότι η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα κορυδαλώ 36 βαθμούς και εμείς εδώ κοντεύουμε να βγάλουμε την μπέμπελη, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ, μπορείς να πας έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σε είδα, άρχισε να υδρώνει. Ήδρωση, καλά. Αυτά προς το παρόν, και όπως έχουμε πει εδώ πέρα με το φίλο μου το Σάκη, παίζει αν όχι από τις πρώτες εγκαταστάσεις στο νομό Αττικής, αν όχι η πρώτη μάλλον, να είναι από τις πρώτες με σωλήνα πιπυρό.